Κύριοι βουλευτές, όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, την ΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη ή την ανοχή των άλλων κομμάτων της αστικής τάξης, πότε χωριστά και πότε όλοι μαζί, εφάρμοσαν πολιτικές προσαρμοσμένες στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου, για να γίνει η οικονομία ανταγωνιστική, να αντιμετωπιστεί η δεκαετής κρίση με όλα τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους, να επιμεριστούν διεθνείς συνέπειες της πανδημίας και να αντιμετωπιστεί η νέα κρίση. Όλα τα φορτώσατε στις πλάτες της εργατικής τάξης και του λαού. Αυτές οι πολιτικές γέννησαν και γεννούν τη φτώχεια, την ένδια, δημιουργούν τους άστεγους, τις ευάλωτες ομάδες, τις περικοπές των δαπανών που υπηρετούν ανάγκες του λαού. Η προσήλωση της κυβέρνησης στα ιερά και στα όσια του κεφαλαίου, στα κέρδη τους, επιβεβαιώνονται ιδιαίτερα με την ταξική διαχείριση της πανδημίας. Τα μέτρα που υποδεικνύει η επιστημονική κοινότητα δεν υλοποιούνται όσα έχουν, γιατί δεν είναι εφαρμόσιμα όπως ισχυρίζονται και δεν προσαρμόζουν σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Οι ευθύνες για το ότι η πανδημία θερίζει με χιλιάδες κρούσματα, διασωληνωμένους και νεκρούς, ανήκει στην κυβέρνηση και το κεφάλαιο. Γιατί αρνηθήκατε να προσλάβετε όσους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό λείπει, να ανοίξετε τα νοσοκομεία που κλείσατε, να εξασφαλίσετε τα αναγκαία κρεβάτια και μεθ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να κάνετε πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς παζάρια και αποζημιώσεις και βαφτίζετε επίταξη την αγορά υπηρεσιών από τους ιδιώτες σε καιρό πολέμου με αδρή αμοιβή. Αρνηθήκατε να δημιουργήσετε τους όρους προστασίας της υγείας του λαού με νέες αίθουσες διδασκαλίας και 15 παιδιά στην τάξη, να προσλάβετε οδηγούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επιτάξετε ιδιωτικά λεωφορεία για να σταματήσει η υγειονομική βόμβα, να κάνετε ελέγχους στους χώρους δουλειάς, στις διάφορες δομές με επαναλαμβανόμενα τεστ. Ενώ η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας και όχι την υγεία του λαού, έρχεται και κουνά το δάχτυλο στο λαό, στην νεολαία μιλάει για ατομική ευθύνη. Η πανδημία για το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό φαίνεται ότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα μεταφέρουν τις συνέπειες της νέας κρίσης στους εργαζόμενους στο λαό. Το πόρισμα της Επιτροπής Πισαρίδης προβλέπει την παραπέρα σφαγή όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Η κυβέρνηση παρουσίασε το παρόν νομοσχέδιο ως νομοσχέδιο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι τουλάχιστον προπαγανδίστηκε, βέβαια με ευθύνη της κυβέρνησης, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών ως μια διορθωτική αλλαγή. Τι σημαίνει στην τοποθέτησή του, τι σημειώνει στην τοποθέτησή του, θα δώσει, λέει, οξυγόνο στις επιχειρήσεις, θα διευρύνει και θα ενισχύσει την αγορά εργασίας, κάνοντας πιο ελκυστικές τις προσλήψεις. Απαντά ο ίδιος ότι ο στόχος είναι ο συνήθις, ακόμα πιο φτηνή η εργατική δύναμη. Και για να το κάνει πιο αποδεκτό, λέει ότι θα βάλει κάτι τίσιο εργαζόμενο στην τσέπη του. Παρουσιάζει την αλήθεια με το κεφάλι κάτω. Παρουσιάζει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ως ενίσχυση των εργαζομένων, ενώ είναι μείωση των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων. Είναι μείωση του μισθού του, που μέρος του είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Η ρύθμιση αυτή είναι ενταγμένη στην κατεύθυνση απαλλαγής του κράτους και της εργοδοσίας από την ασφάλιση την οποία υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και μαζί και χώρια. Της μετατροπής της ασφάλισης από κοινωνική σε ατομική ευθύνη του εργαζόμενου. Αυτές είναι και οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Επιτροπής Πισαρίδη και βέβαια συνεχίζεται όλη αυτή η μεταρρύθμιση όπως εσείς την ονομάζετε. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από 1η-1η-21 μαζί με την προηγούμενη μείωση κατά 0,9 μονάδες που ισχύει ήδη από τον Ιούνιο θα μειώσει τα έσοδα του ΟΑΕΔ το 2021 περίπου 1,2 δις ευρώ. Ρώτησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας χθες πώς προκύπτει αυτό το ποσό. Είναι απλή αριθμητική. Την πραγματική αριθμητική που το 0 συν 0 κάνει 0 και όχι 14%. Ο ΑΕΔ, το λέμε αυτό για τους παλιότερους που θυμούνται αυτή τη ρίση του πρώην Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο του 90. Ο ΑΕΔ, από Οργανισμό Στήριξης και Προστασίας των Ανέργων, έχει μετατραπεί σε Οργανισμό Χρηματοδότησης των Επιχειρηματικών Ομίλων και Εξέβρεσης Φτηνού Εργατικού Δυναμικού.
ενώ η καταγεγραμμένη ανεργία είναι σχεδόν 1.100.000, επιδοτείται μόνο το 16%, με ένα ισχνό επίδομα που είναι από 200 ευρώ έως 399 ευρώ. 875.000 άνεργοι είναι εντελώς απροστάτευτοι. Είναι δικό σας έργο και αυτό. Όλοι σας συμβαράτε στην αλλαγή του χαρακτήρα του ΑΕΚ. Ο κρατικός προϋπολογισμός που ήδη δημοσιεύτηκε την Παρασκευή προβλέπει μειωμένα και τα επιδόματα ανεργίας από τα 2.148.000.000 ευρώ στο 1.328.000.000. Αυξάνεται όμως το κονδύλι των προγραμμάτων των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όπως θα έχετε ονομάσει, τα οποία ενισχύουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και από 453 εκατομμύρια στα 500 εκατομμύρια ευρώ για το 2021. Η υλοποίηση αυτών των μέτρων του παρόντος νομοσχεδίου θα μεγαλώσει τα ελλείμματα του ΕΦΚΑ με μεγάλες επιπτώσεις στα ασφαλιστικά δικαιώματα, στην υγεία, στις συντάξεις, καθώς μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση. Ο κρατικός προϋπολογισμός μέσω πανδημίας παρουσιάζει επίσης μείωση δαπανών 600 εκατομμύρια ευρώ για την υγεία. Για τη συντάξη παρουσιάζει μείωση της χρηματοδότησης κατά 2.67 εκατομμύρια ευρώ, μείον 12,4% σε σύγκριση με φέτος. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι από τη μείωση των εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, το κέρδος των μισθωτών, κέρδος σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι κέρδος όπως είπαμε, θα είναι αθρηστικά 1,21 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι στον κατώτερο μισθό των 650 ευρώ, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, οι εισφορές του μισθωτού θα μειωθούν κατά 8 ευρώ το μήνα στο μεικτό μισθό. Των 800 ευρώ κατά 13 ευρώ το μήνα και στα 1.000 ευρώ κατά 16 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μειώσεις στις εισφορές δεν θα μπουν στην τσέπη τους, όπως λένε στους εργαζόμενους. Γιατί μέχρι τώρα αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Αντίθετα, έχουμε διευρυμένη, απλήρωτη εργασία. Και να θυμηθούμε και το ότι οι εργοδότες υποχρεώνουν τους εργαζόμενους ακόμα και το δώρο των Χριστουγέννων να πάρουν από το ATM και να το γυρίσουν πίσω. Οι προτινόμενες μειώσεις θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην ελλιπέστατη σήμερα προστασία των ανέργων, αλλά στη συνέχεια και στην υγεία και στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Επίσης, τα όσα ακούγονται ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν χρήματα, είναι πρόκριση όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, τσάκισαν συμβάσεις, δικαιώματα, μισθούς, φτάνοντας σε μισθούς 200 ευρώ το μήνα. Ναι, 12% των εργαζομένων αμείβονται με αυτές τις αποδοχές. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, με τα μνημόνια, τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και όλο το νομοθετικό έργο, ανέτρεψαν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, πετσόκοψαν δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Όλες αυτές οι ανατροπές που εξάπλωσαν τη φτώχεια, την ένδυα, συνοδεύτηκαν με ρυθμίσεις που εμποδίζουν την οργάνωση των αγώνων, καταργούν το δικαίωμα στην απεργία, καταργούν τα ελάχιστα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού. Η ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο, η κατάργηση του 8ώρου, η θέσπιση του 10ώρου, η κατάργηση αμοιβής των υπεριών, η περιστολή δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών με νέο συνδικαλιστικό νόμο που η συνδικαλιστική δράση, όποιος αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων θα θεωρείται ιδιώνυμο δίκτυμα και θα διώκεται ποινικά, είναι αυτές που εξήγηλε η κυβέρνηση και βέβαια αυτές που συμπεριλαμβάνεται και στην Επιτροπή του Πορίσματος Πισαρίδη. Αυτή η πολιτική είναι αιτία της ανεργίας, της φτώχειας, της αστεγίας, των ευάλωτων ομάδων, απότοκα του βάρβαρου και σάπιου συστήματος που στηρίζεται και το θωρακίζεται με την κρατική τρομοκρατία και τον αυταρχισμό, με την περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών του λαού. Και σε αυτό το νομοσχέδιο, η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων κομμάτων, είναι το ποιος διαχειρίζεται καλύτερα τις ευάλωτες ομάδες, τους άστεγους, τους φτωχούς. Ποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο που οι δομές για τα αμαία είναι πίσω από τις ανάγκες για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών, που οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, που η ανάγκη για δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των παιδιών με ειδικές ανάγκες την παραχωρείται ουσιαστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αβέβαιοι και ανασφαλείς. Και ιδιαίτερα σε αυτές τις δομές απαιτείται σταθερότητα. Ποια είναι όμως η στήριξη των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας που έρχεται και μας λέει η κυβέρνηση, την ώρα που στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, θεραπευτήρια, γυροκομεία, κέντρα φιλοξενίας, αμαία,
τα οποία βρίσκονται υπό την υποπτία του Υπουργείου Εργασίας, η πανδημία εξαπλώνεται. Την ώρα που τα κρούσματα αναφέρονται δεκάδες, τόσο στους περιθαλπόμενους όσο και το προσωπικό, την ώρα που μόνιμοι υπάλληλοι έχασαν τη ζωή του, όπως τον Άγιο Παντελήμωνα, το Υπουργείο Εργασίας απολύει επικουρικούς υπαλλήλους. Έρχεται η κυβέρνηση και επιλέγει το δρόμο των απολύσεων των επικουρικών με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου. Την ώρα που τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας παραπέουν, που το προσωπικό βγαίνει εκτός, ασθενεί από COVID, που οι βάρδιες δεν βγαίνουν. Απολύει λοιπόν επικουρικούς μετά από 6 συνεχόμενα χρόνια δουλειάς. Σήμερα δουλεύουν σε περιστατικά COVID και αύριο θα είναι στο δρόμο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης 7K του 2019, τουλάχιστον 100 επικουρικοί υπάλληλοι θα βρεθούν στο δρόμο πριν την 31 Δεκάτου του 2020. Η κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο της εθελοντικής μετακίνησης νοσηλευτών από το ένα κέντρο στο άλλο, την ώρα που οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι δεν φτάνουν ούτε για τις δικές τους βάρδιες. Τα κενά που δημιουργούνται είναι τεράστια. Σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες δεν περισσεύει ούτε ένας υπάλληλος. Το ΚΚΕ καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει στη μονιμοποίηση των εργαζομένων και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να δώσει έστω παράταση όπως αυτή που δόθηκε στους επικουρικούς της υγείας με το νόμο 4737 του 20, το άρθρο 20, ως τον Οκτώβριο του 2021. Εξάλλου, τα κενά από τη διαδικασία τοποθέτησης των νέων υπαλλήλων, της μη παρουσίασης κάποιων, της προσαρμογής τους, το χρόνο που απαιτείται, θα είναι μεγάλα και είναι αναγκαία αυτή η παράταση που σημειώνουμε. Γι' αυτό θέλουμε να απαλληφθεί η δεύτερη παράγραφος του εν λόγω άρθρου που προβλέπει την απόλυση ουσιαστικά των επικουρικών υπαλλήλων. Συνολικά οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στα άρθρα για την πρόνοια αποτελούν επιμέρους και αποσπασματικές ρυθμίσεις που είναι όλες ενταγμένες και επιδρούν τη συνέχιση της πολιτικής των περικοπών και της πιστής εφαρμογής των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων. Όπως σημείωσαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση. Δεν γίνεται καμιά αναφορά για τους εργαζόμενους των δομών, καθώς είναι συμβασιούχοι πολλά χρόνια. Όπως και δεν αγγίζει την ανάγκη δημιουργίας νέων δημόσιων που να καλύπτει ανάγκες των παιδιών. Αφήνει το έδαφος ανάπτυξης των ιδιωτικών κέντρων. Οι ανησυχίες που εκφράζουν οι εργαζόμενοι για διατυπώσεις του άρθρου 1 που ορίζουν τη στέγαση των δημοτικών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ σε εξαίρεση, ως εξαίρεση, είναι εμείς τις ασπαζόμαστε και θέλουμε η διατύπωση αυτή να αλλάξει έτσι ώστε με σαφήνεια να προβλέπεται η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια. Ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με παροχές σε εργαζόμενους συνταξιούχους, παιδιά και ευάλωτες ομάδες, τις οποίες θα ψηφίσουμε, θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκείς παροχές και δεν μπορούν να απαντήσουν στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις για αξιοπρεπές εισόδημα και συντάξεις για την προστασία των ανασφάλιστων, για τις παροχές ιατροφορμανικής περίθαλψης, για τη λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά. Σε ορισμένα δε άρθρα αποτυπώνεται η πρόθεση για περιορισμό των όποιων δαπανών, όπως για παράδειγμα η σταγαστική συνδρομή των ανασφάλιστων υπερηλίκων από τα 65 έτη τα πηγαίνετε στα 67. Επικαλείστε την στήριξη των δικηγόρων, των μηχανικών, των γιατρών, της μεσαίας τάξης όπως λέτε. Με ξένα κόλληβα κάνετε μνημόσυνο. Οι ίδιοι πληρώνουν τη συμμετοχή τους στον ειδικό λογαριασμό ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και εξαρτήτως απασχολουμένων. Μην έρχεστε λοιπόν και λέτε ότι κάνετε κοινωνική πολιτική. Ο βασικός πυρήνας των μέτρων παραμένει ο ίδιος. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της φτώχειας, για τα ελάχιστα, αυτά διασφαλίζεται. Ενσωματώνει την ευρωνησιακή λογική των στοχευμένων παροχών με ελάχιστες παροχές προς τους πιο εξαθλιωμένους. Τα ελάχιστα σε όλους για να μπορεί να κερδίζει, να γίνει ανταγωνιστικό το κεφάλαιο, δεν να κερδίζει περισσότερα. Αυτή είναι η πολιτική σας, ελάχιστο εισόδημα, ελάχιστα δικαιώματα, ελάχιστης ελευθερίας και ελάχιστη ζωή. Με τέτοια μέτρα δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των εργαζομένων και των ανέργων, όπως διατείνεται ο τίτλος του νομοσχεδίου. Αντίθετα, η κυβέρνηση με την πολιτική της συνεχίζει να αναπαράγει στατείες ανέργων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων σε συνθήκες μεσαίωνα.
Το ΚΚΕ κατέθεσε 4 τροπολογίες και σας καλούμε να τις κάνετε αποδεκτές, γιατί απαντούν στην ανάγκη άμεσης ανακούφισης του λαού. Η πρώτη είναι η χορήγηση εφάπαξης οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ, καθώς επίσης στους δικαιούχους βοηθήματος ανεργίας αυταπασχολούμενους, ίσως με 600 ευρώ. Επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξη στους εργαζόμενους και τους ταξιούχους, το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως λέμε. Καταβολή από το κράτος ολόκληρου του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, που ήταν σε αναστολή σύμβασης ή στο πρόγραμμα συνεργασία. Και βέβαια, καταθέσαμε και την τροπολογία για αναδρομική ισχύ της αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας στους ασφαλισμένους του πρώην τομέα επικουρικής ασφάλισης προσωπικού ΟΤΕ. Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να θυμίσουμε τις προτάσεις νόμου των 530 σωματείων που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, το συλλογικό συμβάσιο εργασίας, την τροπολογία την ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών, την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για ένταξη βαρέα καθηγενά των υγειονομικών, για την κατάργηση των πληστηριασμών και άλλες προτάσεις που το Υπουργείο Εργασίας τις θεωρεί απολυθματικού χαρακτήρα, που όμως μόνο αυτές απαντούν στα μεγάλα διέξοδα των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Όλοι σας όμως τις απορρίψατε, γιατί δεν θέλετε δαπάνες για τους εργαζόμενους. Θέλετε ο κρατικός προϋπολογισμός που το έσοδά του, το 95% προέρχεται από τη ληστεία των εργαζομένων και των αυταπασχολουμένων, να είναι στη διάθεση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που συνειστέρουν το 5% και μάλιστα οι εφοπλιστές εθελοντικά. Η έκθεση Πισαρίδη βέβαια προβλέπει μεγαλύτερες απαλλαγές για το κεφάλαιο. Όλο αυτό το αντιλαϊκό προστάσιο που μαρτυρά τη σύμπλευση όλων των αστικών κομμάτων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται από την πλευρά της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης, ένα είναι βέβαιο, ότι η φτώχεια, η ανέχεια, η ανεργία θα συνεχίσουν να αναπαράγονται, ενώ οι απαραίτητες προνοιακές παροχές θα συνεχίσουν να συντρίβονται. Ο λαός ένα δρόμο έχει να επιλέξει, το δρόμο της ρήξης και ανατροπής με τη βαρβαρότητα του συστήματος, το δρόμο διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών του. Το ταξικό εργατικό κίνημα οργανώνει αυτή την πάλη για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού με απεργία αύριο 26 Νοεμβρίου. Η θέση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας δεν μπορεί να είναι παρά να είναι με τον αγώνα για τη ζωή της. Το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις για το δίκαιο των εργαζομένων και του λαού. Ψηφίζουμε όχι επί της αρχής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.